Η ανασφάλιστη και η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι οι προτεραιότητες που θέτει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ενώ οι διοικητές των νοσοκομείων καλούνταν να προχωρήσουν σε απολογισμό και καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν. Το πρώτο ζήτημα είναι να δούμε το ζήτημα των ανασφάλιστων και οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι το φάρμακο, από το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι με τη δική μας παρέμβαση θα προκύψουν αρκετά ωφέλη, τα οποία θα επαναεπενδυθούν μέσα στο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη δαπάνη του φαρμάκου, είπε, επισημένοντας ότι ένα από τα ζητήματα που θα εξεταστούν είναι και η μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Η αλήθεια είναι πως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες της χώρας η χθεσινή ήταν μια ξεχωριστή ημέρα, καθώς για πρώτη φορά ένας συναγωνιστής τους, καθώς ο κύριος Κουρουμπλής διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, φτάνει όχι απλά σε βουλευτική θέση, αλλά σε υπουργείο και μάλιστα το κατεξοχήν καυτό υπουργείο αυτό της υγείας. Καταρχήν είναι θετικό και το βλέπουμε με πολύ καλό μάτι το ότι για πρώτη φορά άτομο με αναπηρία μπαίνει σε θέση υπουργού. Σε αυτό το ύψιστο αξίωμα του κράτους. Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής είναι ένα άτομο ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, ένα άτομο το οποίο ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το χώρο, διετέλεσε επί σειρά ετών σε θέσεις όπως πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου και στην ΕΣΑΜΕΑ. Θεωρούμε ότι είναι ένα ειλικρινή άτομο και πιστεύουμε σε αυτόν. Άρα το ότι από την πρώτη στιγμή οι δηλώσεις του περιστρέφονται γύρω από το ότι θα εκλείψει το 5 ευρώ, ακόμα και από τη συνταγογράφηση το 1 ευρώ που επομίζεται κάθε ασφαλισμένο στη συνταγογράφηση. Θεωρούμε ότι είναι θετικά βήματα, ελπίζουμε σε ό,τι καλύτερο, ευελπιστούμε ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες άμεσα, ελπίζουμε να το δούμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Φεύγει ένας πατρίκιος και αναλαμβάνει ένας πληβίος. Ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του νέου Υπουργού Υγείας, κυρίου Κουρουμπλή, κατά την παραλαβή του Υπουργείου από τον Μάκη Βορύδη. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Είμαι βέβαιος ότι θα αναλώσετε αυτούς, όπως έχετε δείξει εξάλλου, ήδη έχετε δείγμα γραφής για την αφοσίασή σας στις ιδέες σας και στις απόψεις σας και στον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεστε τις αντιλήψεις σας και νομίζω ότι το ίδιο θα πράξετε και για το συμφέρον του ελληνικού λαού και στο Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να πω ότι φεύγει ένας πατρίκιος και έρχεται ένας πληβίος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι λόγο, ούτε πρόσχημα, ούτε σχήμα λόγου ότι το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Θα μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο. Είμαι αποφασισμένος να ακούω σε όλους. Ξέρετε, δεν βλέπω, αλλά ακούω καλά. Θα σας ακούω λοιπόν όλους. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, όταν κάποια στιγμή, γιατί κανένας δεν είναι μόνιμος σε αυτή τη θέση, θα έρθει η ώρα να κάνουμε απολογισμό και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα φύγουμε με την ικανοποίηση όλοι ότι κάναμε κάτι σε αυτή τη δόλια την πατρίδα.